Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Στο συγκεκριμένο review θα δούμε το Teclast X22 Air 21,5 inch LED All-in-One PC. Το συγκεκριμένο προϊόν το αγόρασα 11,11 δολάρια. Εντάξει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, όταν βγάζουν προσφορές στα καταστήματα flash sale, ultra flash sale, limited time offer, 5 κομμάτια στον κόσμο, 2 κομμάτια στον κόσμο, 1 κομμάτι στον κόσμο, σας λέω, παιδιά, μην τα τρώτε, είναι θέμα marketing του καταστήματος. Μπορεί να τα δίνουν, μπορεί και να μην τα δίνουν. Δεν είσαι εσύ μέσα στη βάση τους να βλέπεις τι γίνεται, οπότε άστο καλύτερα και ούτως ή άλλως επειδή είσαι στην Ελλάδα και έχεις κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με κάποιον που είναι στην Κίνα και είναι δίπλα στους σέρβερς τους. Εκεί πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το συγκεκριμένο το πήρα από τον GearBest. 11-11 του είχαν ανακοινώσει ότι μια συγκεκριμένη στιγμή θα βγάλουν ένα κομμάτι σε όλο τον κόσμο αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, γιατί σας λέω εγώ να μην ασχοληθείτε. Εκτός ότι οι περισσότεροι από εσάς πάτε χειροκίνητα, ξέρω εγώ, να κάνετε με refresh με F5 που εκεί πέρα το χάνεις λίγο με τα millisecond, με το latency που έχεις, το θέμα είναι άλλο. Ότι παίζουν πάρα πολύ με μποτάκια, με σκριπτάκια, με διάφορους άλλους αυτοματοποιημένους τρόπους που κάνει κατευθείαν την παραγγελία, κάνει κατευθείαν τον έλεγχο, κάνει κατευθείαν κάποιες ενέργειες στο παρασκήνιο και άμα το πετύχεις στη τιμή που το επιθυμείς, πάει και το αγοράζει κατευθείαν. Ένα αντίστοιχο τέτοιο σκριπτάκι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στο eBay, το έχετε δει και σε toolbar, είναι πάνω σε σαν add-on στο Chrome, ξέρω εγώ, που πάει και χτυπάει τις δημοπρασίες. Του βάζεις το όριο, του βάζεις πόσο bit θες να κάνεις, πάει και το χτυπάει και πας και το παίρνεις εσύ τη τιμή που θες. Άμα δεν το προλάβεις, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, πάμε για το επόμενο προϊόν. Οπότε, το συγκεκριμένο το πήραμε σκριπτάκι. Το πήραμε ποτάκι και μάλιστα, επειδή μπορεί να πει κάποιος, ρε φίλε, εντάξει, εσύ συνεργάζεσαι με τον GearBest, το δώσανε γι' αυτό το λόγο. Όχι, μάγκες. Διότι η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν καθαρά για νέους χρήστες. Οπότε, έφτιαξα καινούριο account, δεν είχα μιλήσει με κανέναν, έφτιαξα εγώ τα προγραμματάκια μου και απλά περίμενα να δω άμα θα το χτυπήσω. Και όπως έγινε. Οπότε, για το συγκεκριμένο προϊόν έδωσα 11,11 δολάρια συν 27,80 κάτι που ήταν τα μεταφορικά για το Euro Express Line, που θα μιλήσω σε αυτό αργότερα. Οπότε, πάμε να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, η συσκευασία είναι αρκετά του μπανιάρικη. Τώρα, όποιοι θα πείτε, ρε φίλε, αυτό είναι τεράστιο. Ο τελωνίο, ξέρω εγώ, κοίτα να δεις. Από τη στιγμή που το πήρα εγώ τόσο φθηνά, και το τελωνίο ξέρεις ότι θα σου πει, φίλε, δεν με νοιάζει άμα είναι δείγμα, δεν με νοιάζει άμα το πήρες εσύ φθηνά. Εγώ βλέπω ότι η τιμή είναι τόση. Οι Κινέζοι κάνουν απατεωνιές στα τιμολόγια και γράφουν ό,τι γουστάρουν, ότι αυτό ξέρω εγώ όλο έκανε 5 ευρώ. Δεν σε πιστεύω, θα μου δώσεις full price όλο το ΦΠΑ, το 24%. Α, είναι πάνω από 150 ευρώ. Θα μου δώσεις και τους δασμούς και τα εκτελωνιακά και θα πάει η ιστορία πάρα πολύ ψηλά. Οπότε, το συγκεκριμένο προϊόν δεν πέρασε τελωνίο. Εντάξει. Γιατί θα το αναλύσω καλύτερα σε ένα άλλο βίντεο, για ποιο λόγο δεν πέρασε. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα. Ήδη είχαν βάλει κόλλα εδώ πέρα και μου χάλασε τη συσκευασία. Με ξενέρωσε λίγο αυτό. Και πάμε να δούμε εδώ. Εντάξει, το έχουν ασφαλίσει. Κοίτα, δεν είχε ούτε αυγουλιέρες, ούτε πλαστικά, ούτε τίποτα παραπάνω. Ήταν αυτό το κομμάτι χαρτί και όλη την προστασία και καλά την προσφέρει το τέτοιο. Την προσφέρει και καλά η συσκευασία που είναι εκεί μέσα. Λοιπόν, ωραία, βγάζουμε αυτό εδώ. Βγάζουμε και αυτό εδώ. Έλα. Και Teclast. Εδώ είμαστε. Teclast X22R και τι γράφει εκεί κάτω. Κινέζικα, sRGB, Full HD 1920x1080 και 3 χρόνια εγγύηση. Τώρα ξέρω να μου δώσει 3 χρόνια εγγύηση από την Κίνα, ένα όσο ξέρει. Εδώ πέρα βλέπεις λίγο το design πως είναι, ότι έχει μια περίεργη βάση, σαν κάποιες οθόνες gaming που έχουμε της AOC, ας πούμε, που έχουν κάποιες περίεργες βάσεις. Εδώ πέρα κάτσε να δούμε. Κάτσε να σπρώξω πραγματάκια από εκεί. Φύγε. Εδώ είμαστε. Τη γραφή 622R, 020 το τηλέφωνο του Κινέζου μάλλον. 3 κιλά είναι το δέμα, 4,5 είναι όλο μαζί. Και GPT κάτι νούμερα από κάτω. Πάμε και από εδώ να δούμε. Πάλι τα ίδια και από εδώ και σου λέει για το κουτί. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το unboxing. Βγάζουμε τα αυτάκια. Είναι αρκετά του μανιάρικο δέμα τώρα να μάξει αυτό και με ζορίζει αρκετά στο πώς θα σας το παρουσιάσω. Σας έχω πει ότι περιμένω τριποδάκι και δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε πάμε να το δούμε κομμάτι-κομμάτι γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. User manual, κάτσε να το δούμε. Το συγκεκριμένο PC εν τω μεταξύ δεν έρχεται με κάποιο λειτουργικό. Οπότε έχω φέρει εγώ στο φλασάκι μου μέσα. Έχω βάλει σε αυτό εδώ το φλασάκι τα Windows μου και μόλις αρχίσουμε και το πουτάρουμε θα το κάνουμε boot από εκεί για να κάνουμε την εγκατάσταση του λειτουργικού μας. Teclast εδώ πέρα και είναι. Στα κινέζικα.
Δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Τέκλασε εδώ πέρα, σου λέει πως έχει ένα τούβλο για την τροφοδοσία. Ναι, με ένα απλό ανταπτοράκι τέτοιο θες. Του λέει είναι all in one. Έχει την οθόνη του εδώ πέρα, σου δείχνει τις διαστάσεις. Σου δείχνει το τούβλο, σου λέει πόσο είναι από εδώ. Ότι έχει swivel μπρος πίσω, 5 μοίρες πίσω και 10 μπρος. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Σου λέει που είναι το κέντρο της οθόνης. Σου λέει ότι είναι ωραία, συμμετρικό ολόκληρο. Και έχουμε και αυτό εδώ το βιβλιαράκι που λέει σε ευχαριστούμε που διάλεξες τη τέτοια για τέκλαστ για την αγορά σου και να είσαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Από εδώ πίσω έχει να παίζει στοίχημα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Λοιπόν, πρώτα βλέπουμε ότι έχει το τουβλάκι. Λοιπόν, κάτσε εδώ, κάτσε γιατί σπρώχνω τα μπαμπού, μην πέσει και κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, τουβλάκι. Τουβλάκι τροφοδοσίας. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, θα μπει το καλωδιάκι. Εδώ έχει απλά το βυσματάκι που θα πάει πίσω στο mini PC. Μια χαρά. Οπότε, από αυτή τη μεριά είναι η προέκταση. Λοιπόν, το adapter είναι, ναι, tri-4-8. Πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα από τα πολύμπριζα που έχω εδώ πέρα ή ένα βυσματάκι για να το τροφοδοτήσω. Οπότε δεν έχετε με ευρωπαϊκό adapter κατευθείαν. Έρχεται με αυτό εδώ το τριπλό, το κινέζικο, αυστραλέζικο. Αλλά ευτυχώς έχω μεριμνήσει και έχω πάρα πολλά πολύμπριζα στο σπίτι που είναι για όλες τις μπρίζες του κόσμου. Οπότε κάτσε να δούμε πόσα μετράει αυτό το καλωδιάκι. Έλα. Ναι. 1,5 μέτρο καλώδιο. Δεν είναι το πιο μακρύ, θα προτιμούσα να είναι τέτοιο γιατί είναι all in one. Οπότε θα πρέπει να έχει ένα πολύμπριζο να το βάλει κατευθείαν πίσω μαζί με το τούβλο που πες θα είναι και αυτό άλλο μισό μέτρο, πες 2 μέτρα καλώδιο. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο μακρύ για να βολέψει λίγο γιατί αυτό υποτιθέται το όλο το θέμα είναι στα all in one PC. Ότι θες να είναι όσο πιο μαζεμένο γίνεται. Να είναι σε μια γωνία όλο το PC, ναι, μισό μέτρο αυτό και 1,5-2. Θες να είναι όσο πιο μαζεμένο γίνεται. Όταν έχει ένα πολύ όμορφο γραφείο και θες να έχει ένα all in one σύστημα, μπορεί να χρειαστεί εσύ στο γραφείο σου για να μην φαίνονται τα πολλά καλώδια. Που είναι ο λόγος που παίρνεις ένα τέτοιο πράγμα, να θες να κάνεις κάποιες γωνίες, δηλαδή να το σηκώσεις το πόδι, να μην φαίνεται, να το γυρίσεις στο πλάι και να κάνεις κάποιες τέτοιες περίεργες δουλειές. Θα ήθελα να είναι πιο μικρό, όχι ότι μας χαλάει, ούτως ή άλλως στο κλασικό υπολογιστή, είτε θες να συνδέσεις την οθόνη στον υπολογιστή σου, αυτές είναι πάνω κάτω οι διαστάσεις. Μετά έχουμε εδώ πέρα κλασική σωλήνα με αέρα. Αυτή σκάει, το μάξι πιο εύκολο, πιο δύσκολα. Ναι, δεν σκάει. Άλλη μια σωλήνα με αέρα από την κάτω μεριά. Αυτές έχουν μπει εδώ πέρα για να προστατεύουν τον υπολογιστή / οθόνη, μιας και είναι μια μεγάλη οθόνη, άμα το σκεφτούμε έτσι, και άλλη σωλήνα αέρα. Και ήρθε η ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Το παίρνουμε, βγάζουμε τη συσκευασία, βγάζουμε τα προστατευτικά. Ρε φίλε. Και πάρτο. Γεια, φαίνομαι εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είναι γλώσσα όντως η οθόνη. Φαίνομαι, καμία γέλια έχει. Δεν ξέρω αν είναι όντως γλώσσα η οθόνη ή έχουν εδώ πέρα βάλει κάποιο φίλτρο από πάνω. Όχι, έχει αυτό εδώ την αντανάκλαση, την ψιλομάτ. Όχι, γλώσσα είναι το ανίθετο. Λοιπόν, από την πίσω μεριά, βλέπεις εδώ πέρα, design. Βγάζουμε και από εδώ τις μεμβράνες. Λοιπόν, και τι βλέπουμε κατευθείαν στο PC. Οι ίντσες του είναι 21,5. Το αναφέραμε αυτό, είναι all in one, δηλαδή όλο. Εσύ ξέρεις, έχεις τον υπολογιστή το κλασικό, έχεις την κεντρική μονάδα και έχεις μια οθόνη. Το συγκεκριμένο τα έχει όλα εδώ μέσα. Εδώ σε αυτές τις υποδοχές του εξαιρισμού, εδώ έχει, άμα δεις, κοίτα. Βλέπεις, δεν είναι τελείως flat, κάνει ένα φούσκωμα προς τα κάτω. Σε αυτό εδώ το φούσκωμα έχουν βάλει μέσα όλα τα μέρη του υπολογιστή. Οπότε, ξεβιδώνοντας εσύ 2-4 βίδες και αφαιρώντας το πίσω καπάκι, έχεις κατευθείαν πρόσβαση στην υπολογιστική μονάδα, να το πεις, στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας που είναι ενσωματωμένη με την οθόνη. Οπότε, βγάζοντας το αυτό, θα δούμε τον υπολογιστή. Δεν έχω όρεξη για κατσαβιδοδουλειές, ούτε έχει νόημα τώρα να ανοίξουμε να δούμε. Οπότε, πάμε να το δούμε έτσι όπως θα μείνει από τη στιγμή που θα το πάρεις. Από πίσω βλέπεις ότι έχει μία USB θύρα. Έχει δύο υποδοχές για ηχεία. Οπότε τα ηχεία δεν είναι από την μπροστά μεριά, είναι από την πίσω. Κάτσε να δούμε αν έχει τίποτα άλλο. Από κάτω έχει και άλλες συνδέσεις. Α, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, τι γίνεται. Εγώ στη περιγραφή του προϊόντος, όταν πήγα και το είδα μετά, είδα ότι έχει μόνο αυτήν εδώ τη USB. Εντάξει. Δεν ήξερα ότι από κάτω είχε κανονικά όλες τις υποδοχές της motherboard. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Έχει τη τροφοδοσία, έχει ένα HDMI, έχει ένα D-Sub, δύο USB 3, μία τέτοιο Ethernet θύρα, δύο απλές USB, audio για μικρόφωνο και ηχεία και μία οπτική ίνα. Οπότε, όποιος το χρησιμοποιεί αυτό, να ξέρει ότι υπάρχουν και αυτές οι υποδοχές. Εν τω μεταξύ, επειδή. Α, εδώ είναι το κουμπί του Power, μάλλον. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή νόμιζα ότι έχει μία USB, είχα φέρει και το χαμπάκι που είχα δείξει παλιότερα.
Γιατί πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να βάλω πληκτρολόγιο και ποντίκι μαζί. Και από την μπροστά μεριά είναι πολύ βασικά, παιδιά. Yeah, πάλι. Είναι πολύ βασικά. Είναι απλά μια οθόνη. Από εδώ κάτω είναι το κουμπάκι που σας έδειξα πριν, που το πατάς και ανοίγει. Και πάμε να το τροφοδοτήσουμε. Να δούμε το πρώτο screen. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είχα φέρει και το El Cheapo, το Elgato το φθηνό που σας είχα δείξει από το Banggood. Εν τω μεταξύ αυτό δεν είναι πολύ περίεργο προϊόν και δεν το έχει αγοράσει σχεδόν κανένας. Ήθελα να δείξω. Να μην βλέπω την κάμερα τώρα απέναντι και βλέπετε από εδώ πέρα. Ήθελα να μπει κατευθείαν στα BIOS και να βάλω μια ξεχωριστή εικόνα να βλέπετε τι βλέπω και εγώ καθαρά, χωρίς να ανακλάσεις, χωρίς να είμαι εγώ από πίσω και να κάνω γεια συνέχεια στο καραγκιόζι. Γενικά ήθελα να το κάνω λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά θα έπρεπε να βάλω μια δεύτερη οθόνη. Ναι, μεν έχει έξοδο HDMI, αλλά μετά από το που θα μπει στο Elgato θα πρέπει να μπει σε μια άλλη οθόνη για να μπορώ να βλέπω και από εκεί. Οπότε δεν μας βόλεψε αυτό. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τι έχει. Το πολυμπριζάκι, θα πρέπει να πάω να φέρω έναν αντάπτορα. Οπότε, το τροφοδοτώ εδώ πέρα, βάζω το τουβλάκι εδώ, να δούμε τουλάχιστον αυτά που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Βάζει αυτό το πραγματάκι εδώ μέσα. Μπαίνει και μετά πας με έναν αντάπτορα ή μία triporate μπρίζα και πας και το βάζεις αυτό. Λοιπόν, πάω να το τροφοδοτήσω και γυρνά. Λοιπόν, και αφού πήγα και πήρα το πιστό μου πολυμπρίζο εδώ πέρα. Το κινέζικο, αυτό παιδιά είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει σε θέμα πολυμπρίζου, ακόμα και από τα έξυπνα τα Xiaomi. Αυτό με έχει βολέψει πολύ περισσότερο. Γιατί έχει αυτές τις tripod μπρίζες που παίρνει όλων των ειδών τις συσκευές, είτε είναι αμερικάνικες, είτε είναι ιαπωνέζικες, είτε είναι κινέζικες, είτε είναι οτιδήποτε. Οπότε έρχεσαι εδώ, το βάζεις. Παπ! Και είμαστε κομπλέ. Το τούβλο έχει ένα λεντάκι. Έχει ένα πράσινο ενδεικτικό λεντάκι που ανάβει και το βάζω στην άκρη ώστε να τροφοδοτήσω το all-in-one PC μας. Το μεγιστό τούβλο είναι αρκετά βαρύ. Δεν θέλω να πέσει κάτω από το τραπέζι, οπότε να δούμε πώς θα τα βολέψω. Λοιπόν, έκατσε. Πάμε από την πίσω μεριά. Τι είπαμε, ερχόμαστε εδώ. Το γυρνάμε τούμπα και βλέπουμε η τροφοδοσία του ότι είναι. Κάτσε απαλά. Ότι είναι εδώ κάτω. Εν τω μεταξύ έχει ένα μικρό κενό εδώ πέρα το οποίο μπορείς να το βάλεις. Κοίτα, κλακ, το βάζεις. Εν τω μεταξύ μόλις το βάλαμε έκανε ένα μπλε φλας εδώ πέρα κατευθείαν. Λοιπόν, το βάζεις εδώ πέρα και βλέπεις ότι έχει ένα κενό εδώ πέρα για, και καλά σαν υποδοχή για να μπορείς να το βάζεις πολύ πιο εύκολα. Το γυρνάμε. Το γυρνάμε και ήρθε η ώρα για το πρώτο boot. Για πάλι. Λοιπόν, οπότε το πατάμε. Ανάβει μπλε φωτάκι κάτω. Πάρε εδώ. Ανάβει μπλε το φωτάκι και ξεκινάμε με Techlast Welcome Screen. Τι σου λέει FSL version, hard disk, καλάιας, ξέρω εγώ εδώ πέρα κάτι και σου λέει press escape, ναι, fast boot, αρχίζει και κάνει εδώ πέρα, προσπαθεί να βρει. Είτε του βάλεις εσύ ένα εξωτερικό CD-ROM για να βάλεις τα Windows σου, είτε προσπαθεί να βρει μια USB συσκευή για να ξεκινήσει. Οπότε, τώρα τι θα κάνουμε. CK104. Έλα εδώ. CK104, το βάζουμε στην άκρη. Όπα, αυτό είναι άλλο. Πού βρέθηκε αυτό? Λάθος καλώδιο. Λοιπόν, CK104, έλα εδώ. Πληκτρολόγιο. Μετά θα του βάλουμε και το ποντικάκι. Το κομπάτερ που είναι το CW80 που σας είχα δείξει. Και θα βάλουμε και στο τέλος και το USB που έχει μέσα τα Windows μας. Λοιπόν, το γυρνάμε πάλι τούμπα. Λοιπόν, από την πίσω μεριά, κοίτα, από την κάτω, εντάξει, θα πρέπει να μπουν οι USB, αυτές που θα μείνουν εκεί και δεν θα κουνηθούν. Από την πίσω μεριά θες εσύ όλη την ώρα να έχεις έτοιμη μια θύρα για να μπορείς να βάζεις τα USB σου ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται να, δηλαδή, να ψαχουλεύεις από κάτω, να κάνεις αυτό το πράγμα, να ψάχνεις να βρεις που είναι η τρύπα και να την κάνεις το τρόσο, τσακ, και τη βάλεις. Οπότε, το USB θα το βάλουμε σε αυτήν εδώ την υποδοχή, άμα βρούμε τη σωστή τρύπα, εδώ είμαστε, θα το βάλουμε εκεί, ώστε να το κάνουμε hot swap. Βγάζεις, βγάζεις. Λοιπόν, οπότε μετά παίρνουμε το ποντικάκι μας. Του μπάρουμε πάλι αυτό εδώ το πράγμα. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει διάφορες θύρες. Εμείς θα το βάλουμε, θα τα βάλουμε και τα δύο στις USB 3. Γιατί μπορούμε. Και θέλουμε να δω, επειδή μερικά από αυτά τα περιφερειακά, όπως του ποντικού ή το τέτοιο, έχουν πολύ μακρύ καλωδιάκι εδώ πέρα πριν τη USB. Πολύ, το ανταπτοράκι δηλαδή είναι μακρύ. Θέλω να δω κατά πόσο μπορεί να μπει. Ας πούμε το Combatter Wind έχει αρκετά πιο μακρύ από το CK104. Το βλέπεις. Προεξέχει προς τα κάτω. Οπότε εγώ φοβόμουν μήπως δεν μπορεί να μπει εδώ. Και τώρα αυτά εδώ τα καλώδια που θα τα βάλουμε στο πάτο μας. Κάνεις εδώ πέρα τέλος πάντων την παραμετροποίηση των καλωδίων σου. Τα βάζεις όπως θες και όπως σε βολεύει. Λοιπόν, οπότε τα έχουμε βάλει εδώ. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Τα βάζουμε από εδώ και βγαίνουν από το πλάι. Εδώ είμαστε. Κάτσε το κεντράρο και λίγο. Εδώ. Και έχουμε συνδέσει τώρα το πληκτρολογιάκι μας. Τσακ. Και έχουμε και το ποντικάκι μας εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε πατάμε εδώ, κάνουμε ένα control delete. Λοιπόν, και πάμε να δούμε κατευθείαν τα BIOS του. Τι βλέπουμε εδώ? Aptio Setup Utility, Copyright 2000 Megatrends, OK, κλασικά. BIOS Information, American Megatrends, BIOS Vendor NE 2.1, είναι UEFI, Project Version, εδώ πέρα μας λέει ποια είναι. 615
του 2016. Η μνήμη του είναι 4 GB LPDDR3. Κυριακή 18, ναι, ωραία, μοιάζει εδώ πέρα την ώρα μας. Κυριακή, ό,τι να είναι λέει. Λοιπόν, πρέπει να τα φτιάξω αυτά. Power Management Configuration, έχουμε εδώ πέρα μερικά EUP, αλλά ναι, Restore AC on Power Loss, ναι, να ξανανοίξει θέλουμε. Wake Up System, ναι, δεν μας νοιάζουν αυτά. Super IO Configuration, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι εδώ. Hardware Monitor, λοιπόν, με το που το πουτάραμε, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία του είναι 29 βαθμούς Κελσίου. Okay, έχει εδώ πέρα κάποιες λειτουργίες για άμα θες να επενεργοποιήσεις έξιμες λειτουργίες, ανεμιστήρα ή όχι, ή άμα θες, ξέρω εγώ, να βαράει ο ανεμιστήρας να κάνει βαβούρα. Το επενεργοποιώ εγώ για να δούμε τι γίνεται. Ο επεξεργαστής σου είναι ένα Intel Celeron CPU N3150 στα 1,6 GHz. Σου γράφει εδώ πέρα κάποια στοιχεία, το min και το max. 1600 δεν έχει δηλαδή κάποιο superclock. Intel HD δεν υποστηρίζεται. Intel VATX υποστηρίζεται. Ναι, εδώ πέρα min, 1600 MHz. Ok. Graphic configuration 1900. RAMDAC. Ok. Μια χαρά. SATA configuration έχει έναν 128 σκληρό. SATA. Γρήγορο. Να το ξέρουμε αυτό. Και μου φαίνεται από ό,τι είχα δει στο manual ότι μπορεί να αναβαθμιστεί αυτό. Εντάξει, ότι μπορεί να βάλει έναν M2 ή έναν mini SATA. Λοιπόν, no disk εδώ, USB configuration, έχουμε πει legacy support και 6HI, ναι, εγώ δεν μας νοιάζει αυτό. Τέλεια, chipset, HD audio και HDMI audio, μια χαρά ενσωματωμένα. Εδώ πέρα κάποια αριθμισάκια που μπορεί να κάνει για το δίκτυο, για την ηχορητικότητα, για τα βίντεο, ναι, UEFI devices, boot device priority, ναι, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα κατευθείαν το φλασάκι μας. Jet flash transient, ναι. Κομπλέ και πάμε. No, πάμε λίγο μία πίσω. Security εδώ πέρα για να βάλεις ένα password να μην μπαίνει ο άλλος στον υπολογιστή σου και στο κάνει μαντάρα. Turbo mode είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Και πατάμε F10 και πατάμε save and exit. Τώρα, δεν θυμάμαι ποιο είναι το software εδώ. F11 μπορεί να είναι F12 για να μην πειραματίζομαι. Βάζω force boot device και δεν το USB από πίσω. Να δούμε και άμα το αναγνωρίζει. Οπότε υπομονή. Και αφού μέσα τα φλασάκια που είχα βάλει τα Windows, τα Bootable, είχα βάλει τελικά το Feast of the North Star και το Battle Royale για να τα δούμε με ένα φίλο, ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε την εγκατάσταση, τη ρημάδα των Windows. Οπότε, για πάλι, πατάμε εδώ πέρα, περιμένουμε να κάνει το boot, πατάμε F11 να μπούμε στο boot menu, πάμε, σε ποιο πάμε, στο Lexar το φλασάκι μας και πατάμε Enter. Τώρα θα του έχω βάλει τα Windows 10. Κάνει κανονικά το boot από ό,τι βλέπουμε, είναι USB 3. Μέχρι να αρχίσει να παίρνει λίγο μπρος η εγκατάσταση και να βλέπουμε τα αρχεία και τι περιρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε, ας διαβάσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά αυτού του All-in-One PC. Λοιπόν, τέκλας 622R, 21,5 inches LED All-in-One CD, desktop. Ναι, ωραίος μάγκας. Intel Celeron N3150 Quad Core 1,6 GHz και 4 GB RAM. 128 GB SSD DOS HDMI. CPU Intel Celeron, ναι, πάλι τα ίδια μας λέει εδώ πέρα. Φτάνει λέει τελικά μέχρι τα 2,08 GHz και είναι 14 νετόμετρα η τεχνολογία. Graphics Integrated Graphics with Intel HD Graphics. Οπότε δεν έχει κάποια εξωτερική κάρτα γραφικών, είναι ενσωματωμένη. 4 GB DDR3 μέχρι 16 GB. Οπότε μπορούμε να το αναβαθμίσουμε εμείς αυτό. Μια χαρά. 128 GB πάλι SSD. Η οθόνη του είναι 1920x1080 LED Full HD με 16:9 διαστάσεις. HDMI έξοδο. Ναι, κανονικά. Υποστηρίζει λέει μέχρι 2K monitors ή projectors και δημιουργεί το home cinema το δικό σου. Και αυτό που σας είπα ότι δεν έρχεται με δικό του λειτουργικό. Οπότε είτε θες να του βάλεις Linux, είτε θες να του βάλεις οτιδήποτε άλλο, όπως Windows που θα το βάλουμε εμείς εδώ, έρχεσαι και του βάζεις εσύ ένα bootable φλασάκι. Αυτό το λόγος που δεν έχει μέσα είναι επειδή Windows, η Microsoft τέλος πάντων, στα Windows 10. Τι γίνεται, σου λέει ότι άμα έχεις μια συσκευή όπως ένα μικρό TV box τέλος πάντων, το οποίο δεν έχει οθόνη, πρόσεξε τώρα, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για άδεια. Γενικά είναι κάποιες τέτοιες μικρές υποπεριπτώσεις, γι' αυτό και έχετε δει τώρα τελευταία πολλά TV boxes που είναι μέσα από Windows 10 και λες ρε φίλοι, η άδεια το Windows 10 κάνει μάνι τόσο. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Οπότε, το συγκεκριμένο επειδή είναι 21,5 inches υπολογιστή, ας το πούμε, να το φανταστεί σαν ένα laptop, χωρίς πληκτρολόγια και περιφερειακά, πρέπει να έχεις κανονικά άδεια. Άμα είχε μέσα την άδεια των Windows ενεργοποιημένη, που ξέρετε ότι δεν είναι τίποτα για να την ενεργοποιήσεις ή να βρεις μία περίεργη, πρέπει να πληρώσεις κάποιο ποσό παραπάνω για την άδεια χρήσης. Οπότε, τι κάνουμε εμείς? Βάζουμε τα δικά μας Windows και μας έρχεται έτσι, ξέρω. Αυτό το έχετε δει πιο πολύ τώρα σε κάτι laptop, ξέρω εγώ, από το πλαίσιο που σου λέει no DOS. Και το παίρνεις εσύ και λες, α, τι φοβερή τιμή, και μετά, άμα δεν ξέρεις, κάθεσαι και μπλέκεις. Τέλος πάντων, έκανα εγώ ένα bootable δισκάκι τώρα USB από το Rufus, μια χαρά. Κάνουμε την εγκατάσταση, προχωράει κανονικότατα. Εδώ πέρα βλέπουμε το ποντίκι ακουγιούνται, το πληκτρολόγιο είναι μια χαρά. Οπότε, τώρα κάνει το setup των Windows, θα περιμένουμε. Έλεγα να βάλω τα αρχεία, κάποια φλασάκια τέτοια. Θα τα βάλω εδώ πέρα, θα βάλω τον Init. Να δούμε λίγο και αυτό σαν πρόγραμμα για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει format και θέλει να πει 2-3 πράγματα παραπάνω. Next εδώ πέρα, ναι. Όχι, custom, install Windows only.
Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε κατευθείαν τα partitions που έχουν δημιουργηθεί. Εμείς θα πάμε να το βάλουμε εδώ πέρα στο operating system που είναι διαθέσιμα 110 GB. Πατάμε next. Αυτός ο χώρος ο allocated, εντάξει, θα το φτιάξουμε αργότερα. Και αφού τελείωσε η κατάσταση των Windows και των προγραμμάτων, πάμε να δούμε τι έχει μέσα ο υπολογιστής. Λοιπόν, κάτι που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει ένα δικό του compartment εδώ πέρα, έχει κάνει ένα partition το οποίο έχει μέσα τους drivers. Οπότε, θες εσύ να κάνεις format, θες να κάνεις οτιδήποτε, βαριέσαι, δεν έχεις σύνδεση στο ίντερνετ, θες να εγκαταστήσεις όμως για να παίξεις ένα παιχνιδάκι, ξέρω εγώ, τοπικά. Έχει μέσα ένα partition το οποίο είναι, πόσο είναι, κάτσε να δούμε, το οποίο είναι 2 GB. Και έχουν βάλει μέσα τους drivers. Οπότε θες να βάλεις εσύ κάποια προγράμματα, θες να βάλεις κάποιους drivers τους οποίους θα χρησιμοποιείς, τα πετάς μέσα σε αυτό το partition και θα είσαι μια χαρά. Έχει εδώ πέρα και ένα autorun utility το οποίο σου βγάζει ένα ωραίο UI και μπορείς να εγκαταστήσεις τους drivers. Εδώ πέρα chipset, VGA, TXT, serial out και κάτι τέτοια. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε εδώ πέρα αυτό. Έχω κάνει εγώ ήδη την εγκατάσταση και πάμε να κάνουμε τώρα την εγκατάσταση των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιούμε. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, χαμώ τον Internet Explorer ή Microsoft Edge, όπως θες. Σου βγάζει σαν default τον Windows στον browser. Αυτό δεν τον χρησιμοποιούμε, αν και έχει πολύ μεγάλες βελτιώσεις σε σχέση με τον Internet Explorer. Πάμε να μπούμε στο Ninite. Εντάξει, γράφεις εδώ Ninite, θα σου κάνει το redirect εδώ πέρα το τέτοιο. Συνδέθηκα κατευθείαν στο WiFi του σπιτιού μου, δεν είχα κανένα θέμα. Έχει μέσα ενσωματωμένο δέκτυο του ή άλλος, full σηματάκι, μια χαρά. Και πάμε στο Ninite. Τι είναι το Ninite? Το Ninite ουσιαστικά είναι ένα site το οποίο σου έχει μαζεμένα όλα τα προγράμματα που μπορεί να χρειαστείς μετά από μια καθαρή εγκατάσταση των Windows. Δηλαδή δεν έχει τίποτα ο υπολογιστής και θες να βάλεις προγραμματάκια. Οπότε, εμείς θα βάλουμε τον Chrome που είναι default η επιλογή δικιά μας. Μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Βλέπεις θα έχει και κατηγορίες και σου λέει web browsers, messaging, βάζουμε και το Skype, compression, βάζουμε και 7zip και WinRAR. Μπορείς να βάλεις KM Player, μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, το BS Player δεν το έχει νομίξει κατευθείαν, και Lightcode. Που έχει και το Windows Media Player Classic που είναι φοβερός. Μετά εδώ πέρα μπορείς να βάλεις Java, μπορείς να βάλεις το Air, τη Adobe, μπορείς να βάλεις κάποια άλλα προγραμματάκια κατευθείαν. Paint.net ή Gimp, άμα θες να φτιάξεις κάποιες φωτογραφίες σου. Microsoft Essentials, αυτά υπάρχουν μέσα ούτως ή άλλως, αλλά μπορούμε να το βάλουμε. Spybot, Search and Destroy, Malware Bytes, άμα θες να βάλεις κάποια έξτρα antivirus ή οτιδήποτε. Μετά για το uTorrent, το έχουν βγάλει εδώ, έχουν μόνο το UbitTorrent και το eMule. Okay. Dropbox, Google Drive, το Steam που θα το χρησιμοποιήσουμε, το Evernote, Google Earth, βάλε εδώ πέρα πράγμα. Και γενικά αυτό σε βολεύει να μην πηγαίνεις σε 500 μεριές να ψάχνεις τα προγράμματα που θα εγκαταστήσεις με τον υπολογιστή σου. Classic Start, μας τη δίνει το μενού κάτω εδώ πέρα το Windows το 10. Γενικά έχει πάρα πολλά πραγματάκια που μπορείς να εγκαταστήσεις. Revo Uninstaller, Launchy, δεν βλέπω κάποιο spec και είδα τέτοιο, ούτε κάποια από τα πιο καινούργια προγράμματα. Γενικά αυτή η πλατφόρμα σε βοηθάει σε αυτό. Τι κάνεις? Μόλις κάνεις τις επιλογές εδώ πέρα και επιλέξεις ποια προγράμματα θες να χρησιμοποιήσεις, κάτσε να βγάλουμε μερικά τώρα για να γίνει όσο πιο ελαφριά γίνεται η εγκατάσταση. Βγάλε και το Paint, βγάλε και το Essential και το Malware Bytes και το Spybot και το Steam και το Google Earth. Είναι γενικά να δούμε, ας πούμε. Έχω βάλει εγώ Chrome, Skype και Light Codex, εντάξει, 7zip και WinRAR. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε Get Your Ninite. Ninite. Πες το όπως θες. Τώρα αυτό τι έχει κάνει? Έχει βάλει όλους τους installer από αυτές τις σελίδες που θα πήγαινες μία-μία να εγκαταστήσεις και τους κατεβάζει. Το κατέβασε, πάταμε View Downloads. Ερχόμαστε εδώ πέρα και το τρέχουμε. Είναι ένα εξέ που δημιουργεί αυτό. Μόνο ότι χρειάζεσαι για να κάνεις την εγκατάσταση. Το άνοιξα δύο φορές, μπράβο, είμαι μάγκας. Λοιπόν, οπότε, τώρα κάθεσαι εδώ, περιμένεις και αυτό αναλαμβάνει να σου κάνει την εγκατάσταση των προγραμμάτων αυτόματα. Θα δεις, θα σου βγάλει ένα ωραίο παραθυράκι και θα σου πει: κοίτα, είναι αυτά τα προγράμματα. Κατεβάζω τώρα το Chrome. Και πάτα εδώ και λεπτομέρειες, άμα θες. Και τι λέει? Chrome, Air, 7zip, WinRAR και Lite και Skype. Τα προγράμματα που διαλέξαμε. Τα κατεβάζει, τα εγκαθιστά. Σου λέει κάποια στιγμή μήπως χρειάζεσαι εσύ να κάνεις κάποια κίνηση παραπάνω και δεν χρειάζεται να τρέχεις καθόλου. Λοιπόν, όσο τελειώνει εδώ πέρα η εγκατάσταση, να σας πω μερικά πραγματάκια. Το συγκεκριμένο PC δεν είναι ένα PC το οποίο θα έχει τις επιδόσεις ενός υπολογιστή κανονικού με ξεχωριστό tower, ξεχωριστή οθόνη, στα ίδια λεφτά. Το συγκεκριμένο φλέρταρε με τα $300, δηλαδή πες χοντρά 270 ευρώ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι μια λύση all in one. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με έναν υπολογιστή που θα πας να φτιάξεις εσύ, που θα θες μετά κι άλλο ένα κατοστάρι να πάρεις μια οθόνη, θα χρειαστείς, ξέρω εγώ, και πληκτρολόγιο και ποντίκι και πάει, ανεβαίνει πολύ το κόστος. Το συγκεκριμένο είναι για συγκεκριμένες δουλειές. Είναι για να το έχεις κάπου όσο πιο μαζεμένα γίνεται. Είναι κάπου για ομορφιά. Είναι για κάποιο γραφείο που δεν έχει πολύ χώρο. Γενικά, σαν προϊόν, δεν μπορείς να το συγκρίνεις ούτε με ένα PC κανονικό.
κανονικά με tower και οθόνη ξεχωριστά και τέτοια, αλλά ούτε και με ένα laptop. Η χρήση του είναι εξειδικευμένη. Είναι αυτή η δουλειά. Από χαρακτηριστικά και από specs δεν λέει και πάρα πολλά. Δεν είναι το τρομερό, το φοβερό. Ναι, βεβαίως είναι ανώτερο από κάτι Z8300, Z8350, που κάθεσαι και βλέπεις, ξέρω εγώ, σε κάποια tablets, σε κάποια τέτοια. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι η χρήση του θα είναι τέρμα βασική. Εντάξει, είναι μια all-in-one λύση, δίνεις ναι μεν 270 ευρώ, αλλά δεν χρειάζεσαι ούτε έξτρα οθόνη, ούτε τίποτα. Είναι όλα μέσα, ούτε ένα wifi dongle, ας πούμε, για να συνδέσεις το ίντερνετ. Είναι αυτό, όλα σε ένα νοικοκυρεμένα. Τώρα, άμα πας να κάνεις ανάλυση κόστους, πόσο θα σου κάνει ένα κουτί, 20 ευρώ, βάλε και ένα τροφοδοτικό της πλάκας, άλλα 30, βάλε και έναν επεξεργαστή, έστω και ένα απλό, χωρίς κάρτα γραφικών, βάλε και μνήμη, βάλε, έχει και SSD μέσα, μην το ξεχνάμε, 4 GB RAM και SSD, και είναι και αναβαθμιζόμενος. Δηλαδή, μπορείς να πας εσύ να του βάλεις παραπάνω RAM, άμα θες. Βέβαια, το να βάλεις παραπάνω RAM σε έναν τέτοιο επεξεργαστή και σε ένα τέτοιο σύστημα all-in-one, για εμένα είναι δωράδωρο. Δηλαδή, ναι, έχει το γρήγορο τον SSD για να έχει πυρτάδα το σύστημα, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορείς να του βάλεις μια εξωτερική κάρτα γραφικών, χάνει λίγο όλο το θέμα. Γιατί καλός επεξεργαστής για βασικές χρήσεις και έστω και λίγο gaming, ας πούμε, λίγο λολάκι, αλλά για παραπάνω πράγματα δεν μπορείς να κάνεις. Μπορείς να το αναβαθμίσεις τη μνήμη, άμα θες εσύ να ανοίγεις 100 παράθυρα Chrome, γιατί τη τρώει σαν τρελό. Μπορείς να κάνεις 2-3-4 πραγματάκια παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή οι δυνατότητες του είναι περιορισμένες και να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι ο υπολογιστής που θα μπορείς μετά από ένα χρόνο να του πεις θα του πετάξω μια κάρτα γραφικών και θα είμαι κομπλέ. Είναι all in one λύση, πρέπει να το βγάλετε αυτό από το μυαλό σας ότι μπορεί να συγκριθεί με έναν υπολογιστή που μπορείς να το φτιάξεις κομμάτι-κομμάτι. Παρόμοιες all-in-one λύσεις από άλλες εταιρείες, όπως είναι η Asus, όπως είναι τέτοιο, εντάξει, είναι σαφώς πιο ακριβές. Μπορείς να δώσεις και παραπάνω λεφτά για να πάρεις μια τέτοια έτοιμη λύση, να πάρεις με πιο πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αλλά για εμένα δεν αξίζει να δώσεις παραπάνω από αυτά τα λεφτά. Άμα είσαι συνειδητοποιημένος και ξέρεις ότι αυτά που θες να κάνεις σε καλύπτουνε, Word, ταινίες, κάτι, είναι μια χαρά. Γιατί να σου πω κάτι, η οθόνη του είναι μια χαρά καθαρότατη. 1920x1080, 16:9. Μπορείς να το βάλεις να βλέπεις το κόντι σου, μπορείς να το έχεις σε ένα γραφείο, μπορείς να το έχεις στην επιχείρησή σου. Γιατί να πάρεις και εγώ έναν ολόκληρο υπολογιστή που θα πρέπει να είναι πάνω στο ύπνο να κάνεις ιστορίες, ενώ μπορείς να πάρεις μια τέτοια οθονούλα για τη χρήση που το θες και να ξεμπερδεύεις. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και όσο εγκαταστήσονται εδώ τα προγράμματα, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να σας κάνω gaming. Έχουν βγει και άλλα review. Ούτως ή άλλως ξέρετε περίπου τις επιδόσεις. Με ένα Google search μπορείτε πολύ άνετα να πάτε να βρείτε πώς ανταποκρίνεται ο συγκεκριμένος επεξεργαστής με τον Intel HD Graphics σε κάποια άτομα που έχουν κάνει πιο αναλυτικά review και σου έχουν κάνει και benchmarks που το θεωρώ άτοπο τελείως ένα τέτοιον δυνατοτήτων υπολογιστή. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως και είναι ένα δωράκι για τους 10.000 συνδρομητές του καναλιού είναι ότι το συγκεκριμένο δεν πέρασε τελωνίο. Γιατί τα κινεζομάγαζα και ειδικά το Gearbest τώρα που παραγγέλνω πιο πολύ έχει βρει ένα κολπάκι. Έχει βρει μια εταιρεία. Πρόσεξε, δεν σου λέω ότι δεν θα περάσει 100%, αλλά οι πιθανότητες από εκεί που σας έλεγα είναι 50-50, ξέρω εγώ, 100% DHL και αυτά, οι πιθανότητες να μην περάσει τελωνίο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στο σημείο να σας πω με ακρίβεια, γιατί έχω πάρει πολλά δεματάκια τώρα με τον ίδιο τρόπο και δεν έχει περάσει τελωνίο, είναι ένα 70%. Οπότε, ποιος είναι ο τρόπος αποστολής? Το Chronopost. Chronopost FR. Στο φέρνεις στο σπίτι σου η ACS, πιο γκώδη δέματα που ήταν απαγορευτικά για μας λόγω τελωνίου, πλέον αυτός ο φόβος έχει ψιλομειωθεί. Δεν σου λέω 100%, ποτέ δεν έχω πει 100% ότι δεν θα περάσει, αλλά επειδή έχω πάρει 4 κούτες μεγάλες, ογκώδεις και μάλιστα με Express. Καλά, το Express είναι σχετικό, δηλαδή στις 10 μέρες. Αλλά το καλό είναι ότι δεν έτρεχα εγώ στα ταχυδρομεία να τη μαζέψω. Ότι ήρθε η ACS στο σπίτι μου, μου χτύπησε την πόρτα, μου λέει: Γεια σου, είσαι Σωτήρης. Ναι, εγώ είμαι. Α, φίλε, είμαι μεγάλο σάμπ. Έχω κάνει και σάμπ, είμαι μεγάλο φαν του καναλιού. Συγχαρητήρια. Άντε να φτάσει στου 10.000. Ευχαριστώ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Δώσε μου μια τσίφρα. Πάρε το δεματάκι σου. Τα λέμε στο επόμενο δεματάκι που θα σου φέρω. Οπότε, υπάρχει αυτή. Λοιπόν, δεν είναι το Express. Δεν είναι το expedited, είναι η άλλη επιλογή που σου λέει, εντάξει, ή UExpress ή κάποιες άλλες τέτοιες επιλογές, ανάλογα πώς το λέει. Οπότε, επιλέγοντας αυτή, ναι μεν έχει κάποια χρέωση 20 ευρώ και αυτά, αλλά υποτίθεται ότι η εταιρεία που είναι στη μέση κάθε και τους κάνει μια διευκόλυνση και τους βοηθάει με να πληρώσουν τους φόρους και να τους βγει πιο οικονομικά. Γίνεται, ξέρω εγώ, στη Γαλλία η δασμολόγηση και φορολόγηση και μετά έρχεται από Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά. Οπότε, εδώ είμαστε, έχει εγκατασταθεί τώρα αυτό πέρα, το έχουμε κλείσει μια χαρά, το κλείνω και από ό,τι βλέπουμε στην επιφάνεια εργασίας έχουν μπει όλα αυτά που είπαμε να εγκατασταθούν. Google Chrome, πάμε να δούμε και κάτι ακόμα γι' αυτό. Εδώ κλείνουμε, πάμε ας πούμε στο YouTube να δούμε πώς παίζει.
YouTube, unboxing, unboxholics εδώ, οπ. Unboxing, specialist, YouTube, Nerf, Spectre, unboxing, τι γράφει ο άλλος από κάτω. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, πάμε στο κανάλι. 9.998. Έχω κάνει ένα post. Ω, να σου γάμισω. Δυνατό. Το ηχείο, αν και μου φαίνεται ότι το συγκεκριμένο είχε θέμα στον ήχο, είναι αρκετά δυνατό. Πάμε να δούμε, ας πούμε, αυτό εδώ, με το μαϊμουδάκι. Ωραία, φίλε. Είχε μάσκα, είχε και ένα μάτι. Ο ήχος, πρόσεξε, κάτσε να το χαμηλώσω λίγο για να σας πω μερικά πραγματάκια. Ο ήχος είναι πολύ δυνατός, αλλά είναι προς το τσιριχτό. Δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ μπάσο. Θα βάλω ένα adblock, φίλε, έχω να το... δεν το έχω βάλει ακόμα. Μαλακιά. Λοιπόν, είναι πολύ τσιριχτός, είναι πολύ δυνατός, αλλά είναι αυτό, ότι του λείπει το μπάσο. Ή ξέρω εγώ, η φωνή μου εδώ πέρα δεν ακούγεται τόσο καλά. Οπότε, θα πάμε στο σημείο αυτό που μπορούμε να δούμε κάποιον ήχο και θα βάλω και ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, είχα κάνει ένα σχόλιο με μια ημερομηνία, newest first, με ένα timestamp που μπορούμε να δούμε μερικά πραγματάκια. Στο 054 είναι, το δυναμώνουμε. Για να δούμε. Ωραία, φίλε. Ναι, λοιπόν, και μετά πάμε εδώ. Royalty Free Bass Drop. Και πάμε εδώ να δούμε λίγο πώς τον μπάσο. Σας είπα πριν, ήταν μια χαρά. Στον μπάσο, είχαμε ένα θεματάκι. Ναι, όπως το περίμενα. Στο μπάσο τουλάχιστον έχουμε θεματάκι. Στο μπάσο είναι σαν να μην υπάρχει. Ουσιαστικά αυτό. Τα ηχεία του είναι πολύ δυνατά, αλλά δεν είναι για αναπαραγωγή μουσικής, γιατί το μπάσο δεν υπάρχει. Στην τελική, να σου πω κάτι. Άμα θες να έχεις μουσικούλα, έχει από κάτω τζακ για να βάλεις ηχειάκια. Μπορείς να πάρεις την ηχομπάρα, ξέρω εγώ, που έχω βάλει εκεί στην τηλεόραση. Βασικά τη φέρω. Κάπατσε πάνω τη φέρω. Τζακ! Λοιπόν, οπότε μπορείς να φέρεις την ηχομπάρα εδώ πέρα. Κάτσε να την βάλουμε εδώ. Μπορείς να το έχεις ένα setup. Έλα, έτσι. Και να έχεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπολογιστή. Τα ηχιάκια σου, το πληκτρολογιάκι σου, το ποντικάκι σου και να είσαι κομπλέ. Και κοίτα, εμφανισιακά τουλάχιστον είναι πολύ μπροστά. Εμφανισιακά είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή, και από την πίσω μεριά, δηλαδή ακόμα, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Ξέρω τώρα, παιδιά, είναι αυτή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα live. Και από την πίσω μεριά, δηλαδή, ο άλλος που θα δει αυτό το πραγματάκι, πιστεύω ότι θα είναι full ικανοποιημένος. By the way, εκεί κάνω τα review, μια και είναι 10.000 subscribers, ας κάνω εδώ πέρα ένα review. Δείτε σε τι setup κάθομαι και το κάνω. Anyway, λοιπόν, οπότε, αυτό είναι το Teclast X22R. Αυτά από μένα, γεια σας.